Δεν μπορείτε λοιπόν, να φανταστείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή από το πρωί στα social media. Γίνεται χαμός όταν από την ώρα που έγινε γνωστή η τραγική είδηση που βρέθηκε νεκρός μετά από τροχαίο δυστύχημα ο πολύ γνωστός καλλιτέχνης Μάντι Κλιπ. Εκεί είναι ο Γιώργος στο σημείο ακριβώς που συνέβη η τραγωδία. Αλλά Γιώργο μου. Καλημέρα και πάλι παιδιά. Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο και ειδικά νεαρά άτομα από τον άδικο χαμό του 34χρονου τράπερ. Πάμε να κάνουμε το χρονικό. Η ώρα ήταν 2.30 τα ξημερώματα. Όταν για άγνωστο λόγο, δεν ξέρουμε πώς έφυγε, το αμάξι ερχόταν από κάτω από τη Λίμνη Βουλιαγμένης με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας. Για άγνωστο λόγο λοιπόν, εκτράπη της πορείας του, έκανε αριστερά. Βλέπετε και τα φρεναρίσματα και οι ροδιές που είναι κάτω. Ανάμεσα στους κόνους. Είναι αυτό που μας δείχνετε τώρα, Γιώργο. Ακριβώς. Και με λιγιώδη ταχύτητα έκοψε, ρε παιδιά, στα δύο την κολόνα. Βλέπετε την κολόνα. Σε λίγο θα ήρθε η τεχνική εκεί. Πάντως Γιώργο, συγγνώμη, αλλά βλέποντας τη φωτογραφία τώρα από το αυτοκίνητο, πραγματικά δεν μπορούμε να πιστέψουμε, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι αυτοκίνητο ήταν αυτό. Ναι, και πώς βγήκε αυτός ο άνθρωπος από εκεί μέσα. Μετά από δύο ώρες. Όμορφη μάζα, παιδιά. Ναι, ναι. Έκαναν δύο ώρες, Γιώργο, οι πυροσβεστικοί να τον βγάλουν. Το αυτοκίνητο είναι σκράπια, δεν έχει μείνει τίποτα. Οι άντρες της πυροσβεστικής. Μιλάμε σιγά σιγά, κόβαν τα κομματάκια του τσιλαμένου στο αυτοκίνητο. Για να βλέπετε εδώ, τα μάζεψε ο υπάλληλος, τα βάλε στην άκρη. Παμπρίς, διάφορα ίδια προσωπικά αντικείμενα. Άλλα μικροαντικείμενα, προσπέκτους του αυτοκίνητου, κάτι διπλώματα από χτέο, κάτι άλλα έγγραφα. Γενικά μαζευτήκαν εδώ. Αλλά σας λέω και πάλι, η κολόνα για να κοπεί, παιδιά, τόσο χαμηλά, γιατί εκεί στηρίζεται όλο το βάρος. Εκεί δηλαδή έχει δεθεί πολύ καλά με μπουλόνια μεγάλα. Άρα καταλαβαίνετε εδώ, για να κοπεί όλο αυτό χαμηλά που είναι 30 εκατοστά. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι πήγαινε πάρα πολύ, ενδεχομένως έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα, Γιώργο. Οι πληροφορίες αυτό λένε, το ανακριτικό της τροχίας θα βγάλει το πόρισμα. Εκεί δεν είναι... Είδαμε νωρίτερα εκεί το παλιότερο σπάνω, το τμήμα οδικών τροχιών ατυχημάτων, ακριβώς το ανακριτικό, που μέτραγε... Τα πάντα, γιατί φυσικά. Για να βγάλει το συμπέρασμα πώς έγινε δηλαδή. Και εκεί δεν είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο ή μια πάρα πολύ απότομη στροφή. Βλέπουμε όχι. Εκεί είναι ελαφριά κλίση. Ακριβώς, από εκεί ήρθε δηλαδή στο βάθος. Να, από εκεί που βλέπουμε το φορτηγό να έρθει. Ακριβώς. Έχει μια δεξιά στροφή και μετά ο δρόμος ευθυγραμμίζεται. Ναι, εξαρτάται με τι ταχύτητα έρχεσαι όμως από κάτω τώρα. Εκεί το μυστήριο είναι. Πώς έβγαινε τα μάξι και έκανε δεξιά με ταχύτητα. Καβάλισε λοιπόν το κράσπεδο. Ήταν μόνο του με στο γιοταχή, Γιώργο. Το τελευταίο περνάσμα τη ροδιά μέχρι εδώ είναι περίπου 20 μέτρα. Ναι. Δεν επέβαινε άλλο στο γιοταχή. Τώρα... όχι, μόνο του επέβαινε. Η ώρα ήταν από 2.30 ώρα τα ξημερώματα. Ερχόταν από γάμο, είχε πάει ο άνθρωπο. Εκεί, Γιώργο, μείνε μαζί μα τώρα, γιατί επειδή λίγε ώρε πριν, με το που μάθαμε και εμεί την είδηση, μπήκαμε στα social media του Mad Clip. Είδαμε λοιπόν ότι λίγη ώρα πριν ανέβαζε stories από ένα γάμο φίλου του, στον οποίο ήταν και τραγούδισε. Τραγουδούσε ο μαζί με την Ελένη Φουρέιρα. Είναι μαζί μα τώρα η Μάρο Καρούση για να δούμε αυτό το βίντεο, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Είναι λίγη ώρα πριν. Είναι η τελευταία του εμφάνιση. Είναι η τελευταία του εμφάνιση. Είναι από stories καλεσμένων που βρίσκονταν σε αυτό το γάμο. Ο ίδιο το ακούσμα τραγουδάει με την Ελένη Φουρέιρα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Για να το δούμε λίγο. Παλεύουν οι σκέψεις σε άλλα στρώμα. Με τη δική μου σε κόμμα. Δεν θέλω να σ' έχω πάει άλλο σώμα. Ώρα, ξέρεις για μας πως θέλει τη ώρα. Και σπίσεις σε πέρας ακόμα. Παλεύουν οι σκέψεις σε άλλα στρώμα. Με τη δική μου σε κόμμα. Δεν θέλω να σ' έχω πάει άλλο σώμα. Ο ίδιος λοιπόν φεύγει από αυτό το γάμο. Πήγαινε σε ένα μαγαζί φίλου του. Εκεί συνέβη ό,τι συνέβη. Στο μαγαζί του φίλου του που είδαμε την φωτογραφία του TJ Στέφανου. Ο ίδιος ωστόσο φαίνεται, και αυτό πραγματικά νομίζω ότι θα προκαλέσει αίσθηση, ανατρέξαμε σε δηλώσεις, σε ατάκες που ο ίδιος ανέβαζε στα social media. Στους προσωπικούς του λογαριασμούς. Για να δούμε τι έλεγε την ταχύτητα. Λίγο καιρό πριν είχε αναφέρει στα social media πόσο λάτρης της ταχύτητας είναι όταν οδηγά και πόσο του αρέσει αυτό. Μπορούμε να το ακούσουμε. Ήμουνα στο δρόμο και έτρεχα. Είμαι κοντράκιας, μου αρέσει η ταχύτητα. Σωστό ή λάθος, θα το κρίνει όποιος το κρίνει. Εντάξει, προφανώς είναι λάθος, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το πιο λάθος μήνυμα που μπορεί να στείλει κανείς. Ότι μου αρέσει η ταχύτητα με το κοντράκιας της... Είναι λάθος, δεν είναι σωστό ή λάθος. Τώρα είναι λάθος 100%. Έχοντας φύγει αυτός ο άνθρωπος, είναι τραγικό και μόνο που βλέπεις. Και μόνο που το ακούς πραγματικά είναι σαν να είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Σαν να είναι μια προφητική δήλωση ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάρο. Καλημέρα.